Λοιπόν, να πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο του λαού, τον Γιώργο Κατζαφέρη. Δεν ξέρω, πρόεδρε, αν άκουσες το τραγούδι, αλλά επειδή ξέρω ότι λατρεύεις τον Ιγκλέσιας, γι' αυτό το βάλαμε. Όσο ακόμα υπάρχει Ιγκλέσιας, υπάρχει θρυφερότητα στη ψυχή μας και στην καρδιά μας. Και φάνηκε και πριν κανένα μήνα που εμφανίστηκε εδώ σε ένα νησί δικό μας και χάλασε ο κόσμος. Έτσι, έτσι. Τώρα, αφού ακούσαμε και τον Χούλιο, να πάμε στα σοβαρότερα εντός εισαγωγικών, στα πολιτικά μας πράγματα. Κύριε Κατζαφέρη, να εξηγήσω τον κύριο Κουβέλη. Φαίνεται ότι τελικά αυτή η ιστορία με τον κύριο Κουβέλη έχει ουρά. Ακούω ότι θέλουν να κάψουν τον Κουβέλη δίνοντας το όνομά του. Εσύ τι λέτε? Και δεν ξέρω πόσο σημασία έχουν αυτά τα παιχνίδια και τι μπορούν να υιοθετούν και τι να μπορούν να προσδιορίζουν. Ο κύριος Κουβέλης είναι μια επιλογή που δεν έχει πολλά αρνητικά. Αλλά βεβαίως νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές τις οποίες θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι με ποια σκοπιμότητα θα βγει ο πρόεδρος. Γιατί εάν βγει πρόεδρος σκοπιμότητας, θα είναι πρόεδρος σκοπιμότητας προφανώς για μια δεκαετία. Το θέμα είναι να επιλεγεί ο άριστος για τις συνθήκες της χώρας. Αυτός ο οποίος θα δώσει έγκλη στη χώρα, αυτός ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές αποστολές που δεν θα μπορούσε αυτή η επόμενη μεθεπόμενη κυβέρνηση. Με αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να επιλέξουμε τον Έχετε πρόεδρο. Κάποιος στο μυαλό σας, κύριε Πρόεδρε, γιατί εντάξει. Δεν είναι ο ρόλος μου τώρα. Εντάξει, απλά ρωτάω γιατί ξέρετε, είναι γνωστό ότι οι άριστοι στην Ελλάδα έχουν μια δυσκολία στο να απαριθμίσουν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έχουν... Όχι, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Κατάλαβα την ερώτηση. Εγώ αναφέρομαι στους αρίστους σε σχέση με την πολιτική που υπάρχει σήμερα. Ναι, υπάρχουν. Γιατί να είναι και στην πολιτική, μπορεί να είναι και εκτός πολιτικής. Σωστό. Εμείς θέλουμε γερά μυαλά και προσωπικότητες. Ωραία. Πάμε στην ουσία. Άκουσα τη δήλωσή σας, η οποία είναι μια δήλωση που θα έλεγα έχει διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, είπατε ότι εγώ θα μιλήσω για μια νέα εθνική και πατριωτική αρχιτεκτονική, εντελώς διαφορετική πολιτική, πιο πατριωτική, πιο εθνική, πιο αποδοτική. Πιστεύετε με αυτή τη Νέα Δημοκρατία, με αυτή την πολιτική, ότι ο λαός και ο Κατζαφέρης έχουν σχέση? Όχι, καταρχήν να δούμε τα πράγματα. Να τα πάμε από το Α και όχι από το Κ ή από το Λ. Το Α λέει, η επιλογή που θα κληθούμε σε λίγο καιρό είναι πού θα παραδώσουμε την εξουσία, ποιος θα αναλάβει. Μάλιστα. Ο Τσίπρας ή ένα κομμάτι ευρύτερο της αστικής δημοκρατίας. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν καταλήξουμε ότι ο Τσίπρας, από εκεί πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εάν πάλι κάποιοι νομίζουν ότι ο Τσίπρας θα έρθει ένα τρίμηνο, θυμίζω ότι τα ίδια λέγανε και επί Πασόκ το 81. Για τρεις μήνες θα έρθει και είναι 30 χρόνια. Άρα λοιπόν η βασική μας επιλογή είναι πού κατευθυνόμαστε. Mm-hmm. Ή θα γίνουμε σαμαράκι στον κύριο Τσίπρα να ανέβει στην εξουσία, ή θα εναντιωθούμε στο ενδεχόμενο αυτό. Πρώτο σκέλος. Mm-hmm. Δεύτερο σκέλος. Αυτή η πολιτική που ασκείται σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία, από το Πασόκ, από την κυβέρνηση, είναι μια πολιτική που φέρνει τον Τσίπρα στα πράγματα. Μάλιστα. Ο Τσίπρας δεν έχει ταφέ αυτού, όχι. Δεν είναι ελκυστικός ο λόγος του ή οι ιδέες του, απλώς τον φέρνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Άρα λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτή η πολιτική θα φρεναριστεί, να υπάρξει μια άλλη πολιτική, μια άλλη προσέγγιση και αυτή η άλλη προσέγγιση να ξαναμαζέψει τον αστικό κόσμο κοντά της. Χρυσή Αυγή έχουν φύγει πάρα πολύ παραπονούμενοι, ενοχλημένοι, προδομένοι, έχουν πάει εκεί σαντισμένοι, ενοχλημένοι. Ναι, δεν είναι όλοι Χρυσή Αυγή, σαφώς και δεν είναι ούτε ένας ζητές. Σαφώς δεν είναι Χρυσή Αυγή, απλώς έχουν πάει ως αντίδραση. Ναι. Άρα λοιπόν αν δουν μια ελκυστική πολιτική θα έρθουν. Ναι. Περί αυτού πρόκειται και λέω, εάν θέλετε βοήθεια να αλλάξετε πολιτική, γιατί μπορεί Κυριάκο, να το σκέφτονται, αλλά φοβούνται να κάνουν πολιτική. Σωστό. Να θέλουν να αλλάξουν πολιτική και να αισθάνουν τις δυνάμεις τους να μην είναι αρκετές. Σωστό. Σε αυτό το πλαίσιο, λέω παιδιά, έρχομαι να βοηθήσω. Δεν μπαίνω εγώ στο αυτό που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Μπήκαν κάποια άλλη δικαίωμά τους, επιλογή τους, το πράγμα δεν τραβάει. Mm-hmm. Εάν θέλουν λοιπόν να έχουν εμάς κοντά του, θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το ζυγίσουν ότι εμείς θέλουμε μια άλλη πολιτική. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία με αυτή την πολιτική, με αυτή τη στάση, δεν μπορεί να ενώσει την ευρύτερη παράταξη κεντροδεξιά. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Γιατί... Εγώ δεν το πάω εκεί. Αυτή η προσέγγιση λίγο το χαμηλώνει. Ωραία. Ότι φέρνει τον Τσίπρα. Πάει, τελειώσαμε. Κατάλαβα. Ωραία. Αυτό ήταν η Τσίπρα. Θέλετε να πάμε, παιδιά, με κάτι άλλο που θα κάνει ελκύστηση την παράταξη, εμείς στείλουμε τον κόσμο στο Τσίπρα. Εκεί έπρεπε να βοηθήσω. Τι... Σε αυτό το πράγμα μέσα δεν έχω καλέ. Δεν μπορείς να νίκεις σε ένα χώρο που
επέλεξε τον Έρφη όπως τον επέλεξε για να τον μαζεύει τώρα και δεν ξέρει πώς να τον μαζέψει. Έτσι. Έτσι, δεν είναι τον, ξέρω εγώ, παρακολουθώ αυτό το αντιρατσιστικό το οποίο το έχουν κάνει οι Last Techs, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να κάνουν, για ποιον θέλουν να το κάνουν. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε κύριε Πρόεδρε, και εσείς αποτρέψετε όταν ήμασταν στη Βουλή ένα τέτοιο νομοσχέδιο, χειρότερο αυτό, πολύ χειρότερο, πολλαπλάσια χειρότερο. Αλλά το αποτρέψαμε με μια κουβέντα, δεν χρειάστηκε δεύτερη. Ναι, το θυμάμαι. Γι' αυτό απλά για μην και τη ξεχνάει ο Έλληνας συνήθως πολλές φορές, κοιτάει μόνο τα αρνητικά. Κουβέντα, μια κουβέντα, θυμάμαι και τη δικιά σου μάχη μέσα εκεί. Έτσι. Και θυμάμαι και τη μάχη κάποιον άλλο, οι οποίοι τώρα έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους, αλλά ας είναι η ιστορία. Τέτοια πράγματα τα έχει ξαναζήσει. Κύριε Πρόεδρε, τι λένε οι δημοκράτες βουλευτές, αλλά γιατί ξέρω ότι έχετε επικοινωνία με πάρα πολλούς από αυτούς, γιατί διαραίουν, θα ήθελα να διαβάζω εφημερίδες και τύπο και μπλοκ, λέει ο Τάδε είπε δεν θέλει τον Καρατζαφέρη, ο Δίνα είπε δεν θέλει τον Καρατζαφέρη. Όχι, αλλά δεν ξέρω. Υπάρχει, Κυριάκο μου, εάν ένας βρεθεί και το πει αυτό, σταματάει οποιαδήποτε κουβέντα. Ένας, όχι δύο. Έτσι. Ένας. Γιατί ξέρεις, τα μπλοκ. Δεν είμαι από εκείνα τα παιδάκια που παίζουν και γι' αυτό δεν βάζω και όρους και προϋποθέσεις εγώ. Για να βοηθήσω. Ποτέ δεν έβαλα. Τώρα μια προσωπική ερώτηση. Αλλά να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, ότι εάν ένας βγει και το πει αυτό, επόμενο, ευτυχώς δεν έχει βγει κανένας. Ο κάθε δημοσιογράφος ό,τι σκέφτεται, φαντάζεται ή νομίζει, το καταγράφει στην σελίδα του ή ξέρω. Ναι, είχα μια αμφίσιμη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βέβαια, αλλά αυτό γενικά μίλησε. Γενικότερα μίλησε. Κάθε δεν αφορούσε. Ναι, γενικότερα. Μια γενικότερα. Δεν αφορούσε εμένα. Αναφέρω στον κύριο Καμένο. Αλλά πάλι, εγώ λέω σε αυτή την περίπτωση. Όποιοι στρατεύονται στην πολιτική ότι δεν πρέπει να έρθει ο Τσίπρας στα πράγματα, για μένα δεν πρέπει να αποκλειστεί. Κορσέ στη δημοκρατία δεν φοράς. Ωραία. Ποιος υπουργός ικανοποιεί τον πρόεδρο του λαού αυτή τη στιγμή από τους υπουργούς που έχει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, πού τους βλέπετε εσείς, γιατί ξέρετε καλύτερα, είστε και παλιός εντός εισαγωγικών. Το παλιός όχι σε ηλικία, αλλά είστε πολύ παλιός δημοσιογράφος και πολύ καλός από τους πολιτικούς, από τους παλαιότερους. Ποιος υπουργός θεωρείτε ότι κάνει έργο, εν πάση περιπτώσει, γιατί λίγο μπερδεμένοι. Αυτό είναι δουλειά του πρωθυπουργού να αξιολογήσει τις δικές του επιλογές. Δεν θα ήθελα να αξιολογήσω ποτέ πολιτικούς ανθρώπους που κάποιος άλλος έχει τοποθετήσει. Υπάρχουν σημεία της πολιτικής που χωλαίνουν, υπάρχουν σημεία της πολιτικής που προχωράνε, υπάρχουν σημεία της πολιτικής που είναι αμφίδρομα. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, ο λαός κατεβαίνει αυτόνομα. Ο λαός έχει τα κλειδιά του, ο λαός έχει το κόμμα, ο λαός είναι οργάνωση. Ο λαός θα προχωρήσει σε εσωτερικές δομές. Ο λαός θα κάνει το προσκλητηριό προς όλους τους φίλους που κατά καιρούς για α, β λόγους απομακρύνθηκαν και προχωράμε. Ο λαός θα συνεργαστεί, εάν συνεργαστεί, στην υλοποίηση μια άλλης πολιτικής. Επιστροφή Καρατζαφέρη και αυτά που γράφουν προφανώς αμύητοι δημοσιογράφοι δεν έχουν καμία βάση αληθείας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι κατανοητό και καλά το κάνουμε και το λέμε και το επαναλαμβάνουμε για να ξέρει και ο πρόεδρος και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Τελευταία ερώτηση. Εκλογές, βλέπετε, γιατί είχα ακούσει ότι ως φρένεστε εκλογές λόγω του κλίματος. Ναι, εκλογές θα γίνουν, δεν θα αργήσουν. Και δεν αποκλείεται, τις κάνει και ο ίδιος ο Σαμαράς. Δηλαδή, αν κατορθώσει και βγάλει πρόεδρο δημοκρατίας, θα έχει καταγάγει μια νίκη και τότε μπορεί να πάει σε εκλογές. Δεν ανάγκη ότι δεν θα βγάλει και θα πάει σε εκλογές. Πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν σύντομα και εμείς προετοιμάζουμε το κόμμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη έχω δώσει εντολές στο γνωστό Μπαρμπαγιάννη το δικό μας και ετοιμάζει λίστες υποψηφίων. Και πρέπει να πω ότι τώρα, Κυριάκο, ξαναέχουμε ζήτηση. Γιατί λογικό. Ο κόσμος ξαναβλέπει στα πάνω, ότι... Ξέρεις, στα πάνω πρόεδρε έχουν όλοι. Είναι λογικό. Λοιπόν, το πάνω είναι σχετικό. Εμείς πάνω είμαστε... Πάντα στη συνείδηση. Αναφέρομαι στα ποσοστά, πρώτα το ξέρετε πολύ καλά. Σαφώς μιλάω για τα ποσοστά του κόμματος που ανεβαίνουν σιγά-σιγά και φαίνεται ότι περνάτε το 3,5-4% από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Τελευταία ερώτηση για τη ΔΕΘ. Θα έρθετε πάνω, φαντάζομαι. Όχι. Εγώ σέβομαι τους θεσμούς, Κυριάκο. Θεσμικό ρόλο δεν έχω σήμερα. Μέχρι πέρυσι είχα τους ευρωβουλευτές. Πιστεύω να έρθω σύντομα στην Θεσσαλονίκη με νέο θεσμικό ρόλο. Γιατί αρχές Οκτωβρίου βγαίνει απόφαση την Ευρωβουλή. Βγαίνει απόσυμβολη και νομίζω ότι εκ των πραγμάτων, αν ερμηνεύσω το τι έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη, δεν μπορεί να είμαστε η εξαίρεση. Εμείς σας ευχόμαστε γιατί είναι απαραίτητη και η παρουσία σας πρώτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί την αγαπάτε και το ξέρουμε. Θα έρθω επίσκεψη, αλλά όχι με το θεσμικό ρόλο. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος του λαού, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Focus 103,6.